Καλημέρα, λοιπόν, κυρία Γεωργαλμέση. Δεν χόρτασα τον κύριο Κολοχθά και ξαναήρθα. Λοιπόν, για το θέμα μας ενημέρωσε ο Αντώνης Σολαράς, συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για την περιπέτεια που βιώνουν επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν από το Μόναχο πριν και μιλήσαμε ότι αναφέραμε ότι υπάρχουν και Έλληνες ανάμεσά τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν τηλεφωνικά με τον Δημήτρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί από την Παρασκευή. Καλημέρα, Δημήτρη, όσο καλή μπορεί να είναι για εσάς. Καλημέρα, Δημήτρη, πες μας λίγο. Εσείς πήγατε πρώτα Θεό την Παρασκευή να ταξιδέψετε να γυρίσετε στην Αθήνα. Τι συνέβη, ποιες ήταν οι οδηγίες? Για Θεσσαλονίκη. Για Θεσσαλονίκη, συγγνώμη. Υπάρχουν βέβαια. Δεν είναι κακό να έρχονται και Αθήνα, βέβαια, να ξέρεις. Το προσπαθήσαμε το προσπαθήσαμε, παιδιά, πάντε μας Ελλάδα όπου θέλετε. Μόνο πάντε μας Ελλάδα. Ειλικρινά το προσπαθήσαμε. Βέβαια, λογικό. Βλέπουμε και φωτογραφίες τώρα μας έχετε στείλει. Τώρα εσείς είσαι. Σκεφτόμασταν ακόμα δηλαδή και στρόφια. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Κάπου σωστό και αυτό. 3-24 ώρες σε καρέκλες είστε τώρα εκεί μέσα. Εγκλωβισμένοι απολύτως. Κοιτάξτε, εγκλωβισμένοι, ναι, εγκλωβισμένοι από διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί και ουσιαστικά αυτό που μας ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε κι εμείς, να σας πω κάτι, εγώ προσωπικά χειροκρότησα κατά τα ανακλαστικά το να κλείσει το αεροδρόμιο, γιατί ο καιρός στην Παρασκευή πραγματικά ήταν πολύ άσχημος. Όταν μας βάλανε στο αεροπλάνο, ήταν κανονικά 8 η ώρα να φύγει η πτήση, μας βάλανε στο αεροπλάνο στις 9.30. Για να φτάσουμε στο αεροπλάνο με το λεωφορείο, το λεωφορείο ήταν του λίθρα. Για παιδιά δεν πρέπει να πετάξουμε με τίποτα. Μας βγάζουν από το αεροπλάνο 12.30. Μέχρι να βγούμε από το αεροπλάνο είχαν ακυρωθεί 170-180 πτήσεις. Το αεροδρόμιο είχε κοντά στις 10.000 κόσμο. Εδώ να τρέχει, γιατί ξέρει, αλλά μην ξέρει τι θα γίνει. Ήταν τόσο ξαφνικό, Δημήτρη, όμως αυτό. Ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν το είχαν προβλέψει. Δεν είχαν προγνώσεις. Αν μου επιτρέπετε εδώ, μπορώ να είμαι λίγο κακοπροαίρετος. Θα σας πω και το γιατί. Μας φιλοξενούσε ένας φίλος στη Γερμανία, στο Μπάμπερκ. Φίλος, μας φιλοξενούσε αυτός. Και ο άνθρωπος από την καλοσύνη του είπε: εγώ είχα σκοπό να σας πάω Μόναχο. Δεν σας πηγαίνω. Ακούω ότι θα κάνει πολύ κακό καιρό και φοβάμαι μην αποκλειστώ. Το Μπάμπερ από το Μόναχο είναι καμιά 250 ευρώ. Υπήρξαν κάποιες οδηγίες, Δημήτρη. Βγαίνοντας από το αεροπλάνο την Παρασκευή, σας δόθηκαν κάποιες οδηγίες? Πριν ακόμη κατεβούμε από το αεροπλάνο, μας είχαν στείλει καινούργια ώρα αναχώρησης με το check-in κανονικά για την επόμενη μέρα το πρωί στις 10.30. Αυτό γίνεται στις 12.30 ώρα και μας στέλνουν ταυτόχρονα και ένα βάουτσερ 15 ευρώ για να φάμε μέσα στο αεροδρόμιο. Παιδιά, 15 ευρώ στο αεροδρόμιο μπορεί να αγοράσει πολύ εύκολα μερικές μαστίκες. Δεν σας εξασφάλισαν διαμονή και μεταφορά προς κάποιο ξενοδοχείο? Διαμονή, όχι. Καμία μεταφορά, καμία διαμονή δεν μας εξασφάλισαν. Μήπως δεν μπορούσατε και να μετακινηθείτε όμως λόγω του καιρού? Σωστά. Αυτό θα σας το πω. Θα φτάσω αμέσως εκεί. Καταρχήν, εμάς μας δίνουν καινούργια ώρα αναχώρηση 10.30 το πρωί. Βγαίνουμε το βράδυ, βγαίνουμε 12.30 ώρα εδώ. Τα περισσότερα καταλήμματα είχαν, αυτά που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, είχαν καταληφθεί. Καλά κάνανε οι άνθρωποι, και εγώ να ήμουν και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και τα ταξί είχαν αρχίσει, δεν κυκλοφορούσαν οι δρόμοι. Τα ταξί για να μας μεταφέρουν σε κάποια σημεία που μπορέσαμε να βρούμε μακριά, μας ζήτησαν μέχρι και 400 ευρώ προκαταβολή. Και αν θα μπορέσουν να έρθουν στο αεροδρόμιο να μας πάρουν. Και όλο αυτό φυσικά με τον κίνδυνο, αν τυχόν βγούμε από το αεροδρόμιο, να μην μπορούμε να ξαναμπούμε μέσα, γιατί το προσωπικό τους είχε φύγει και δεν μπορούσαν να μας ελέγξουν. Αυτό είναι. Πότε θα φύγετε? Σας λένε τώρα οι γερμανικές αρχές. Αυτό λοιπόν μας εγκλώβησε κατά κάποιο τρόπο εδώ πέρα μέσα, γιατί άμα βγαίναμε εδώ, η θερμοκρασία τώρα που μιλάμε, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στο τηλέφωνο, λέει μείον 14. Δεν αντέχετε έξω. Τι σας έχουν πει, πότε θα φύγετε τώρα? Εδώ τώρα, αν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα θέλω. Παιδιά μας έχουν αλλάξει 10 πτήσεις. 10 πτήσεις. Χθες είχαμε πτήση για να φύγουμε. Καταρχήν, μετά που έκλεισε το αεροδρόμιο, το Σάββατο στις 12 η ώρα έκλεισε το αεροδρόμιο και μάλλον μας είχαν πτήση να πετάξουμε την Κυριακή, το Σάββατο στις 8. Δεν ξέραμε τι γίνεται κι εμείς. Την πτήση εκείνη την ακυρώσανε κάποια στιγμή το Σάββατο το απόγευμα. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Τώρα σας έχουν δώσει ώρα αναχώρησης? Τώρα μας δώσανε για σήμερα μας δώσανε. Κάποιοι από εμάς κατάφεραν να μπουν σε μια πτήση που έχει. Πρώτο Θεός να γίνει, παιδιά, εύχομαι να γυρίσουμε Ελλάδα και να τα πούμε από εκεί. Να τα πούμε ξανά, αν θέλετε. Να τα πούμε με χαρά μας. Να τα πούμε, αλλά πότε θα έρθετε. 10 και 20 είναι να φύγει σήμερα μια πτήση.
Είναι κάποια άτομα. 10 γέμου το πρωί. Το πρωί. Τώρα, ναι, τώρα το πρωί. Θα σε πάρουμε 11 η ώρα τηλέφωνο, να δούμε αν θα απαντά. Δημήτρη, προ άλλου προορισμού γίνονται πτήσει. Μου είπε πριν ότι προ άλλε χώρε, όχι προ Ελλάδα, γίνονται. Καταρχήν, οι πτήσει εσωτερικού του γίνονται όλε. Τα βλέπουμε στου πίνακε. Ορίστε. Για υπερατλαντικά ταξίδια και τέτοια γίνονται. Βλέπουμε και τα αεροπλάνα τα τεράστια που έρχονται. Άρα θα γίνει, ρε Δημήτρη, ελπίζουμε να γίνει. Αφού ξεκίνησε η πτήση, θα γίνουμε. Το ελπίζουμε κι εμεί. Ξέρετε, η διαμαρτυρία μα ξεκίνησε χθε. Εγώ θέλω να το πω αυτό, επιτρέψτε μου να το πω. Γιατί είναι απάνθρωπο αυτό που έγινε. Είναι απάνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ. Δημήτρη, το καταλαβαίνουμε, την ταλαιπωρία πολύ μεγάλη. Απολύτω έχει απόλυτο δίκιο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου να μα τα πει και πάλι, ελπίζουμε από Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά. Θα σε καλέσει η Μαριάννα για να κάνουμε κρατηγό αύριο. Αν είσαι Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Δημήτρη. Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Θα τα πούμε και αργότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. 324 ώρα και να μην μπορεί να βγει, γιατί αν βγει μπορεί να ξαναμπεί και αν βγει που να πα. Δεν έχει μιλήσει άνθρωπο, από ό,τι φαίνεται. 324 ώρα. Μα είσαι καλά. Καλή συνέχεια.